σας καλημερίσουμε εκ μέρους της όλης ομάδας που έχει προετοιμάσει τη σημερινή συνάντηση και διάφορα άλλα τα οποία θα σας τα εξηγήσει λίγο ο Σταύρος. Και η συνάντησή μας έχει ένα στόχο να αρχίσουμε... Σταματάτε λίγο τη φωνή μου να σας έχουμε καλύτερα. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι έχεις φέρει εσύ μαγνητόφωνο. Δεν είναι. Λοιπόν, αφού χάθηκε το ωραίότερο κομμάτι μέχρι στιγμής της επαφής που είχαμε, δηλαδή η φωνή του Μανώλη του Μητσιά που μας τιμά, όπως και όλοι όσοι παραβρίσκονται σήμερα εδώ, θέλουμε να σας πούμε ότι η συνάντηση αυτή έχει στόχο να θυμηθούμε και να προβληθούμε στο μέλλον. Και επειδή η ανάμνηση πάντοτε βοηθάει για να ξετυλιχτεί μια ιστορία, πριν από 30 χρόνια που είμαστε νεαρότεροι και ξεκινούσαμε αμφότεροι τη διαδρομή μας, είχε έρθει ο Σταύρος, μόλις είχε ανοίξει το μαγαζί, να κάνουμε μια διαφήμιση. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση και η έμπνευση ήταν να βάλουμε κάποια βήματα. Δηλαδή, η διαφήμιση να στηριχθεί σε κάποια βήματα. Στα επόμενα τα χρόνια το βήμα αυτό έγινε τρεχαλιτό, έγινε ένας μαραθώνιος με συνεχείς επιτυχίες και έτσι φτάσαμε στα 30 χρόνια που πραγματικά κύλησαν σαν νεράκι, αλλά ευτυχώς στα 30 χρόνια αυτά είδαμε ωραία πράγματα. Και τα είδαμε με τη βοήθεια του Σταύρου, που κατόρθωσε να φέρει ένα κομμάτι Ευρώπης στη σειρά, το οποίο το είχαμε ανάγκη, να υπάρχει επάρκεια στο προϊόν το οποίο μας έδωσε, το μοιράστηκε, μας το χάρισε και έτσι σε 30 χρόνια άλλαξε ο τρόπος που είδαμε και το περιβάλλον και που αγαπήσαμε το νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασικό στη δραστηριότητα του Σταύρου σε αυτά τα 30 χρόνια. Δεν ήταν απλώς αγάπη προς το αντικείμενο, η οποία είναι εμφανής. Είναι αγάπη γενικότερα στο περιβάλλον που τον μεγάλωσε και του έδωσε τη δυνατότητα της επαγγελματικής εξέλιξης. Και όλοι όσοι βρεθήκαμε στην Αθήνα ή σε διάφορα μέρη, ξέραμε ότι ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει μια συνδρομή για οποιαδήποτε ιδέα, τρέλα είχαμε, που θα τη μοιραζόμασταν με το Σταύρο και έτσι κατορθώσαμε να κάνουμε μια σειρά από πράγματα τα οποία μερικά ήταν πάρα πολύ σημαντικά, μερικά μας βοήθησαν απλώς να βρεθούμε πιο κοντά, που κι αυτός είναι ένας πολύ βασικός στόχος που εξυπηρετήθηκε από... Συγγνώμη, μισό λεπτό γιατί έχω και κλήσεις. Το κλείνω. Που εξυπηρετήθηκε άψογα σε όλη αυτή τη διαδικασία των 30 χρόνων. Ένα κομμάτι που αναδείχθηκε και που ήρθε σε επαφή με πάρα πολύ μεγάλο κόσμο, με μεγάλη μερίδα των επισκεπτών μας, ήταν η ομορφιά του τοπίου, η διαχρονική. Προβλήθηκε δηλαδή, πέρα από το προϊόν το οποίο ήταν καινούργιο, τα γυαλιά, προβλήθηκε και μια αρχοντιά που όταν συνδέθηκε με το παρόν, έκανε τη σειρά πολύ περισσότερο θελκτική από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Δηλαδή, η προβολή και η προώθηση της εικόνας της γνωστής πλέον οροφογραφίας που βρίσκεται, είναι συνδυασμένη με το μάτι μας σε χιλιάδες σπίτια, νομίζω ότι βοήθησε να καταλάβουμε ότι σε αυτό το νησί κάτι γίνεται, να αναδειχτεί όχι μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι αυτού του σπιτιού που μας φιλοξενεί σήμερα, αλλά ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια δείγματα στο νησί που έρχονται από πολύ μακριά και που είναι ο συνδετικός κρίκος με το παρόν. Νομίζω ότι και αυτό ήταν μια συνδρομή ίσως η περισσότερο αδιαφανής, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική. 30 χρόνια και γιορτάζονται με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή το κομμάτι αυτό του παρελθόντος, που είναι πολύ ουσιαστικό σε όλους εμάς που έχουμε την καταγωγή μας από το νησί, έρχεται και μπαίνει πλέον σε ένα γυαλί, το οποίο αποκτά ένα χαρακτήρα και συλλεκτικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα προϊόν που μόνο συγκίνηση μπορεί να προκαλέσει σε κάποιον άνθρωπο που όλο αυτό το είχε όραμα και ευνηδίως το βλέπει μετά από μόλις 30 χρόνια να είναι μπροστά και να το γιορτάζει. Το κομμάτι της οροφογραφίας μεταφέρεται με ένα ιδιαίτερα κομψό
και αισθητικά άψογο τρόπο σε ένα γυαλί το οποίο υπάρχει εδώ. Νομίζω ότι θα το κρατήσουμε για να έχουμε στο μυαλό μας το καλύτερο κομμάτι της σειράς. Θα το κρατήσουμε για να έχουμε στο μυαλό μας έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα μας, ήμασταν δίπλα, που μαζί πορευόμαστε, μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια άτυπη ομάδα που μόνο στόχο έχει να προωθήσει το νησί μας και την αγάπη μας να την κάνει όσο το δυνατόν πιο ελκυστική για τους ανθρώπους που θέλουν να την επισκεφθούν. Και φορώντας το, γιατί θα πρέπει να το φοράμε, θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία μπροστά μας. Αποθηκεύοντάς το, θέλουμε να το δώσουμε στους επόμενους σαν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του νησιού που το ζήσαμε, το ζούμε και που θα είναι διαχρονικά μιας αισθητικής που θα το κάνει πάντα ξεχωριστό και τη συγκεκριμένη επιχείρηση και το νησί μέσα στην οποία αναπτύχθηκε. Αυτά είχα να πω εγώ. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ όλους. Που βοήθησαν τόσα χρόνια σε αυτά. Και όλοι, περάστε παιδιά. Πιστεύω ότι χωρίς τη βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων 30 χρόνια, είτε αυτοί ήταν οι δικοί μου άνθρωποι, είτε οι εταιρείες, είτε οι εργαζόμενοι, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στα 30 χρόνια και δημιουργήσαμε αυτό που σας είπε ο Βαγγέλης. Δεν θέλω εγώ να μιλήσω τόσο πολύ όσο θα μιλήσει η ομάδα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω μόνο ότι πριν 2 χρόνια είχα βρεθεί στο Παρίσι, όπου κατάλαβα τι σημαίνει ο Έλληνας, ο εξωστρεφής. Είδα λοιπόν μια εταιρεία, τη Ζεύς και Ντιόν, να δουλεύει με εξωστρέφεια μέσα σε ένα χώρο που ήταν οι καλύτεροι σχεδιαστές όλου του κόσμου, οι πιο ιδιαίτεροι. Εκεί λοιπόν κατάλαβα τι πρέπει να κάνουμε εμείς για την Ελλάδα και για τη Σύρο. Τυχαία, σιγά σιγά δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα που ένας-ένας θα σας πει εδώ τι είναι. Και νομίζω ότι η ιδέα επομένως υλοποιήθηκε με την βοήθεια βέβαια της Italia Independent και όλου του κόσμου που μας βοήθησαν τόσα χρόνια. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα, που εκτός από τον Βαγγέλη τον Περί βέβαια που πάντα είναι και μας βοηθάει τόσα χρόνια, 30 χρόνια, είναι ο πρώτος άνθρωπος που κάναμε διαφήμιση στο μαγαζί και μάλιστα από τους πρώτους στη Σύρο. Είναι ο πρώτος που έκανε μελέτη για τον πεζόδρομο. Αυτό το φανταζόσαστε, πριν 30 χρόνια έγινε μελέτη για τον πεζόδρομο, πώς θα αναβαθμιστεί ένας δρόμος της Ερμούπολης. Υπάρχει αυτό, μάλιστα η ονομασία που έλεγε ήταν κάτι τέλος πάντων. Αυτά τα πράγματα θα μείνουν στην ιστορία. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Κολοτούρα, η οποία εκπροσωπεί τον ελληνικό οίκο μόδας Top Ζεύς και Ντιόν, είναι ο κύριος Θάνος Καρβουνιάρης, ο οποίος είναι η ψυχή της κάθε σκέψης μας. Είναι ο κύριος Παύλος Χατζηγρηγορίου, ο οποίος νομίζομαι ότι θα καταφέρει να ανεβάσει την Ερμούπολη σε κάποια άλλα στάδια και μας βοήθησε πολύ. Είναι ο σχεδιαστής μας,
ο Μπαρετάκης ο Γιάννης, ο οποίος χωρίς εκείνον για την Πινελόπη και τους Ιταλούς που είναι ο κύριος Κεγαγιόγλου, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα που τέλος πάντων ξεκίνησε από όλους μας. Και είσαστε εσείς όλοι που θα μας βοηθήσετε να βγάλουμε αυτή την ιδέα εκτός Σύρου και ίσως εκτός Ελλάδας, αν τα καταφέρουμε κάποτε. Η σκέψη μας λοιπόν είναι αυτή. Ο σκοπός μας είναι αυτός και θέλουμε τη βοήθειά σας. Ευχαριστούμε που είσαστε όλοι εδώ. Και τώρα είναι η σειρά μας. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να πω με τη σειρά μου ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τον φίλο μου τον Σταύρο που αφενός γιορτάζει τα 30 του χρόνια αλλά έκανε και κάτι τόσο, τόσο σημαντικό και η αλήθεια είναι δεν ξέρω πολλούς βραχίονες γυαλιών με κάτι τέτοιο, οπότε αυτό αμέσως είναι καινοτόμο. Θυμάμαι όταν πριν από 4 χρόνια του είπα, καθόμασταν κάτω και του είπα ότι ξέρεις Σταύρο μου, εγώ μετά από 15 χρόνια που δραστηριοποιούμε στο χώρο του marketing, της επικοινωνίας, έχω τη δική μου εταιρεία στο Λονδίνο, τα πάω καλά, αντιπροσωπεύω το BBC στην Ελλάδα, το Condé Nast στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν θεωρώ ότι έχω κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά αποφασίζω τώρα και πες μου τη γνώμη σου να τα παρατήσω και να κάνω ένα brand, τρελάθηκα, θα κάνω ένα brand, ένα ελληνικό brand για το οποίο θα έχει την εξής μορφή. Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα, θα δω μαζί με τη συνεταίρο μου φυσικά, θα δούμε πού υπάρχει πρώτη ύλη από τη χώρα. Θα φτιάξω ρούχα με το δικό μου γούστο, με τη δική μου σχεδιαστική προσέγγιση και θα τα εξάγω. Και ο Σταύρος είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό και είχε πει «Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα». Ήταν από τους λίγους που είπε «Δεν ήταν καθόλου κακή, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα», γιατί οι περισσότεροι μου είπαν «Καλά τρελάθηκες, θα αφήσεις μια καριέρα, θα αφήσεις όλα αυτά που κάνεις και θα πας σε ένα χώρο που δεν το ξέρεις, άγνωστο. Τι είναι τώρα αυτά που λες». Ο Σταύρος λοιπόν είπε «Είναι πολύ καλή ιδέα». Και έτσι και ξεκίνησε αυτό το project, αυτό το brand, το Zoos & Dion, και πήγαμε όντως σε όλη την Ελλάδα, γυρίσαμε από άκρη σ' άκρη. Χρησιμοποιούμε ρούχα από παραδοσιακούς αργαλιούς, χρησιμοποιούμε το μετάξι του σουφλιού, χρησιμοποιούμε γυναίκες που κεντάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουμε δημιουργήσει μια ταυτότητα την οποία 80% εξάγεται και πηγαίνει και πολύ καλά και βρίσκεται σε σημαντικά sites σε όλο τον κόσμο, σε 50 μαγαζιά σε όλο τον κόσμο και προς το παρόν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έχει κάνει μια σημαντική διαδρομή και δεν το λέω εγώ, το λένε και τα μέσα σε όλο τον κόσμο που μας κάνουν αφιερώματα και λένε τι συμβαίνει εκεί στην Ελλάδα με το Zoos & Dion. Εμείς λοιπόν τώρα ανοίξαμε σε ένα landmark που είναι ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αρκετοί. Εκεί πάντα υπήρχε το GB Corner που ήταν ένα εστιατόριο κλασικό, ιστορικό που το θυμόμαστε κιόλας με καλές αναμνήσεις. Αυτό καταφέραμε και το πήραμε σαν Zoos & Dion. Και εκεί έχουμε τα πράγματά μας και την επόμενη εβδομάδα κιόλας γίνονται και τα επίσημα εγκαίνια. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει καλύτερη πλατφόρμα, καλύτερο και για μας σημείο να βάλουμε τα γυαλιά αυτά του Σταύρου και τα Italian Independent, που είναι ένα brand αναγνωρίσιμο, γνωστό και όλοι το ξέρουν, που αμέσως έχει ένα ελληνικό στοιχείο. Μέχρι στιγμής βλέπω τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο GB Corner, μέσα στο δικό μας το μαγαζί, είναι δεκάδες Κινέζοι, Άραβες, Ιταλοί, Αμερικάνοι και παίρνουν τα πράγματα αυτά τα οποία προσφέρουμε εμείς, που είναι 100% ελληνικά πράγματα και αυτό θέλουν οι ξένοι τέλος πάντων, να φύγουν από τη χώρα με ένα αντιπροσωπευτικό καλό ελληνικό προϊόν. Δεν θέλουν να πάνε να πάρουν άλλο ένα Gucci, δεν θέλουν να πάνε να πάρουν άλλο ένα Prada, αυτά τα βρίσκουν οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά το,
το ιδιαίτερο το ελληνικό που θα έχει, που θα το βρούνε, ας το πούμε, στην πηγή του, αυτό ψάχνουνε. Και αυτή τη φορά θα έχουν και την ευκαιρία να πάρουν και γυαλιά με αυτή την σπουδαία λεπτομέρεια. Και έτσι λοιπόν θα βγει και στον κόσμο, δεν θα είναι ένα τοπικό μόνο πλεονέκτημα. Αυτά ήθελα να πω. Τώρα θα μας πει δύο λόγια ο κύριος Χατζηγρηγορίου, που μας βοήθησε επίσης. Δεν έχω ετοιμάσει κάποιο λόγο να σας πω. Θα πω κάτι λίγο αυθόρμητα. Καταρχήν να πω ότι το Σταύρο, για να ξεκινήσω από αυτό, τον χαρακτηρίζει οπωσδήποτε κάτι που μας χαρακτηρίζει σχεδόν όλους σε αυτή την αίθουσα. Ένας αγνός έρωτας για την Ερμούπολη. Και νομίζω πως όσοι τον έχουν νιώσει αυτόν τον έρωτα, καταλαβαίνουν και κατανοούν απόλυτα και όλες τις αγωνίες που έχει και όλες τις ιδέες που κατεβάζει συνεχώς. Μάλιστα δεν υπήρχε περίπτωση, τον ξέρω από νομίζω την πρώτη χρονιά που ήρθα στη Σύρο, δηλαδή τον ξέρω 14 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω μπροστά από το μαγαζί και να μην βγει ο Σταύρος και να μου πει μια ιδέα, η οποία συνήθως είναι πολύ μπροστά, γιατί κάπου την έχει διαβάσει, την έχει δει, την έχει δουλέψει μέσα, την έχει επεξεργαστεί. Και κάθε φορά όλες αυτές οι ιδέες σταματούσαν συνήθως το ότι Σταύρο, ξέρεις, η ωριμότητα, ο κόσμος, δεν ξέρω, θα το δεχτούν, δεν το δεχτούν. Υπήρχε πάντα αυτό το πρόβλημα. Είναι παραγωγικός πολύ σε αυτό το κομμάτι και δεν έχει να κάνει αυστηρά με την εμπορική του επιχείρηση, έχει να κάνει απόλυτα με την Ερμούπολη την ίδια. Έτσι και πρόσφατα ήρθε με αυτή την ιδέα ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα, θα κάνουμε μια ομάδα που θα επεξεργαστούμε ακριβώς για τα 30 χρόνια αυτά τα γυαλιά. Και θέλω κάπως, μου είπε, μου εξομολογήθηκε, να βοηθήσουμε την Ερμούπολη μέσα από αυτή τη δουλειά. Του πρότεινα τότε αυτό που έχουμε ξεκινήσει με τον καθηγητή τον Ιωσήφ τον Στεφάνου εδώ και αρκετά χρόνια και στη συνέχεια με το Ινστιτούτο Σύρου που δουλεύουμε φέτος για πέμπτη χρονιά στα θέματα πολιτισμού, να βοηθήσουμε λίγο την προσπάθεια που γίνεται, η οποία κανονικά πρέπει να γίνεται κρατικά, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να περιμένεις από το κράτος ή από το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Να βοηθήσουμε την προσπάθεια που γίνεται για την Ερμούπολη και για την Άνω Σύρο να μπουν στον κατάλογο της UNESCO στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κάτι το οποίο για όσους είναι έστω και λίγο γνώστες θα ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Η Κέρκυρα, για παράδειγμα, που είναι το 17ο μνημείο που μπήκε από την Ελλάδα, χρειάστηκε να πάει 4 φορές στην UNESCO να απορριφθεί για να μπορέσει τελικά να καταλήξει και να γίνει δεκτή η πρότασή της. Γιατί για μας μπορεί να είναι αυτονόητο ότι η Ερμούπολη είναι πανέμορφη, ότι αυτά τα σπίτια, αυτά τα κτίρια, αυτή η αρχιτεκτονική νομιά πρέπει να προστατευτεί και πρέπει να μπει στην UNESCO, αλλά δεν γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμάς. Οι άνθρωποι εκεί έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, συγκεκριμένες ιδέες, συγκεκριμένες εμπειρίες και πρέπει να τους πείσουμε. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με το Ινστιτούτο και κάναμε και την καταγραφή των ιστορικών κτιρίων της Ερμούπολης. Και γι' αυτό πήγαμε και στη Europa Nostra και προτείναμε τη συγκεκριμένη έρευνα και καταφέραμε και πήραμε το βραβείο, διότι έπρεπε να πιστούν και μάλιστα το γράφουν και στην αιτιολογική τους έκθεση, ότι μία πόλη 200 ετών αξίζει να προστατευτεί. Έχουμε λοιπόν να πείσουμε αυτούς, έχουμε να πείσουμε την UNESCO, έχουμε να πείσουμε την ICOMOS. Τελευταία έχω καταλάβει ότι έχουμε να πείσουμε τελικά και τους Ερμοπολίτες και τους Συριανούς πάνω σε αυτό το εγχείρημα, διότι όσες φορές το συζητάω, πάντα υπάρχει μία φωνή που λέει: μα έχουμε τόσους πολλούς περιορισμούς στην Ερμούπολη, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε ένα τζαμάκι, ούτε ένα χρώμα και θα βάλουμε και κάποιον ακόμα από πάνω μας στην UNESCO να μας παρακολουθεί. Η UNESCO δεν παρακολουθεί. Για να μπουν στην UNESCO αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα stock ετήσεων από όλα τα παράλια της Τουρκίας, οι οποίες περιμένουν να αξιολογηθούν. Έχουν κατανοήσει απόλυτα σε παγκόσμιο επίπεδο τη σχέση των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO με τον τουρισμό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων που κινούνται σε όλο τον κόσμο και όταν διαβάσουν ότι σε μια πόλη υπάρχει έστω και ένα μνημείο ή κάποια μνημεία που προστατεύονται από την UNESCO, θα πάνε σε αυτή την πόλη. Θα την προτιμήσουν από κάποια άλλη η οποία μπορεί να μην έχει να δείξει τέτοια πολιτιστική κληρονομιά. Δεν είναι προφανώς εις βάρος μας, είναι υπέρ μας, είναι θέμα γενικότερης ανάπτυξης, μιας αηφόρου πολιτιστικής ανάπτυξης για την Ερμούπολη, την οποία πρέπει να την βοηθήσουμε, να τη στηρίξουμε και να την κυνηγήσουμε. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται με στρατηγικό τρόπο, δεν γίνεται χτυπώντας δεξιά και αριστερά, καταφέρουμε φέτος και φιλοξενούμε το Σεπτέμβριο το Διεθνές Συμβούλιο της ICOMOS, το κομμάτι δηλαδή της UNESCO, που σε παγκόσμιο επίπεδο ασχολείται με τις ιστορικές πόλεις. Θα κάνουν την γενική του συνέλευση, 40 άνθρωποι από όλο τον κόσμο, θα κάνουν εδώ στην Ερμούπολη τη γενική του συνέλευση, θα ψηφίσουν εδώ το νέο Προεδρείο
και ευελπιστούμε ότι αν τα καταφέρουμε να έχουμε ένα ελληνικό προεδρείο για πρώτη φορά στο Συμβούλιο των Ιστορικών Πόλεων και στη συνέχεια θα τους δείξουμε, θα τους παρουσιάσουμε το εγχείρημα για την προστασία και την ένταξη της Ερμούπολης στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Οικονομίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας κρίνουν στη συνέχεια όταν έρθει ο φάκελος. Άρα κάθε βήμα που κάνουμε γίνεται συστηματικά, σταδιακά, στρατηγικά, για να φτάσουμε όταν πάμε το φάκελο, να μην χρειαστεί να πάμε όπως ξεκίνησε και το 99 και φτάσαμε το 2007, να μην χρειαστεί να χάσουμε μια δεκαετία για να μπορέσουμε να μπούμε στο κατάλογο αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτό πρότεινα στο Σταύρο, να βοηθήσουμε λίγο αυτή την προσπάθεια, η οποία δεν θέλει τίποτα σπουδαίο. Προφανώς, όταν διοργανώνεις τέτοιου είδους συνέδρια, συνεργασίες σε αυτό το επίπεδο με τέτοιου είδους λόμπι, αυτό που χρειάζεσαι είναι να μπορείς να φιλοξενήσεις, να μπορείς να τους γυρίσεις γύρω-γύρω, να τους δείξεις, να τους εντυπωσιάσεις και να τους πείσεις το τέλος για την αξία της πόλης που έχεις. Και αυτό θα κάνουμε μέσα από αυτή την συλλεκτική έκδοση. Θα βοηθήσουμε λιγάκι αυτή και θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν θέλουμε μονάχα το Σταύρο, θέλουμε όλο τον κόσμο της Ερμούπολης, όλο τον κόσμο της Σύρου, για να πιστεί, να καταλάβει και να βοηθήσει ώστε να ενταχθούμε στον κατάλογο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαριτάκης είναι ο σχεδιαστής που συνεργάστηκε μαζί με την Πινελόπη την Ασαλάνου και τους Ιταλούς στο σχεδιασμό του γυαλιού αυτού και θέλουμε να μας πει κάτι, αν υπάρχει. Ναι, δεν έχω να πω τίποτα συγκεκριμένο. Τα είπες όλα. Εντάξει. Έχουμε ένα πολύ ωραίο... Εντάξει. Μια πολύ ωραία δουλειά εδώ στο κτίριο που θέλουμε να το προβάλλουμε. Η Πινελόπη, ο Θάνος, ο... Για εμάς ο ρόλος είναι καταλάβει περιοριστικός. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Πέρσι κάναμε μια προσπάθεια κάτω στο μαγαζί, πέρσι εδώ πέρα. Του χρόνου γιατί όχι να κάνουμε στο Δημαρχείο. Το διαδίσκο και ακόμα πιο μεγάλο. Αυτά, δεν έχουμε πρόβλημα. Πάλι λοιπόν ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ. Θέλουμε να είσαστε κοντά μας στην προσπάθεια που θα κάνουμε αυτή. Θέλουμε, αν κι εσείς έχετε χρόνο, να φωτογραφηθούμε κάτω στο μαγαζί με τα γυαλιά αυτά. Θέλουμε να σας δείξουμε ότι το γυαλί αυτό θα είναι σε μια πολύ ωραία θήκη που ανοίγοντας βλέπετε την ιστορία αυτή που συζητάμε. Έχει ένα πιστοποιητικό γνησιότητος, είναι το γυαλί, είναι η θήκη. Αυτό πιστεύουμε να ταξιδέψει και εκτός Σύρου, μακάρι και εκτός Ελλάδος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι με το που ανακοινώσαμε αυτό το πράγμα, είχαμε πολλά email που λέγανε ότι θα θέλανε να έρθουν στη Σύρο για τέτοιο γεγονός. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι για μας το πιο σπουδαίο. Επίσης, να σας πούμε ότι μετά από τη φωτογράφηση το βράδυ στις 9.30 ώρα στον Παρόλα επίσης θα παρουσιάσουμε το γυαλί αυτό και εκεί αν θέλετε να σας έχουμε κοντά μας. Περιμένουμε τις κριτικές σας, καλές ή όχι. Περιμένουμε επίσης τις προτάσεις σας, διότι αυτή η ομάδα πιστεύω να συνεχίσει να υπάρχει. Λέω εγώ. Λοιπόν, πιστεύουμε να συνεχίσει να υπάρχει και πιστεύουμε να είναι πάντα έτσι δημιουργική. Ευχαριστούμε πολύ όλους που ήρθαν από την Αθήνα και μας θύμισαν, είτε είναι από τη δουλειά μας, είτε είναι φίλοι μας, όπως ο κύριος Μανώλης ο Μητσιάς και εσείς. Ευχαριστούμε όλους τους δημοσιογράφους που ήρθαν εδώ. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και θέλουμε τις καλές ή όχι κριτικές σας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα.